jetzt glatt? Gut. Erlauben Sie mir, Frau Bundeskanzlerin, die Frage auf Deutsch zu stellen. Επιτρέψτε μου, κύριε Καγκελάρη, να θέσω την ερώτηση στα γερμανικά. Είπατε πριν λίγες εβδομάδες ότι μία από τις πιο δύσκολες στιγμές σας στην καριέρα σας ήταν η υπόθεση με την Ελλάδα, ότι απαιτήσατε πάρα πολλά, ζητήσατε από τους Έλληνες. Αυτό είναι κατανοητό, αλλά ενδεχομένως να μην ήταν λάθος. Τι θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά, έχοντας κατά νου πάντα την υπόθεση της σταθεροποίησης του νομίσματος και την πολιτική, την χρηματοοικονομική? Δεν θα έπρεπε να παραμείνετε, να εμείνετε σε αυτή την πολιτική? Μέρκελ, φαίνεται ότι θα είναι ο κύριος Σόλτς επικεφαλής ενός νέου συνασπισμού. Πώς σκοπεύετε να πορευτείτε στο δημοσιονομικό σκέλος? Θα μπορέσετε να τον πείσετε γιατί να υπάρχουν τόσο σκληροί δημοσιονομικοί κανόνες από το 2023 και μετά? Τέγκσον. Κοιτάξτε, νομίζω ότι τότε ήμασταν όλοι εξαιρετικά σοκαρισμένοι για το πόσο ευάλωτο ήταν το ευρώ απέναντι σε σπεκουλάρισμα εκ των έξω. Και αυτό έπληξε πραγματικά εκείνες τις χώρες που είχαν υψηλότερο χρέος και που ήταν ενδεχομένως, δεν είχαν εφαρμόσει σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων όλα όσα έπρεπε να είχαν εφαρμόσει. Τώρα η ερώτηση πώς θα μπορούσε να είχε σταθεροποιηθεί το ευρώ. Εγώ πάντα δεσμεύτηκα υπέρ της διατήρησης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ και είπα ότι η αποτελεσματικότητα του οικονομικού μας συστήματος θα πρέπει να είναι συγκρίσιμη, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανό αυτό το κοινωνόμισμα. Και βέβαια, ξέρω ότι απέτησα πολλά από τους Έλληνες, από τους πολίτες της Ελλάδας. Από την άλλη, κοιτάξτε, υπήρξαν και διαφορετικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα που θεώρησαν πολλές μεταρρυθμίσεις ως δυνατές. Τώρα, στη σημερινή εποχή, το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων δεν είναι τόσο αμφισβητήσιμη σαν στάση από ό,τι κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι έγιναν πολλά βήματα, αλλά θεωρώ ότι η λύση δεν ήταν απλά μόνο η σταθεροποίηση του ευρώ. Ξέρετε, είμαστε μια ήπειρος ή, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια ήπειρο όπου είναι μια γυράσκουσα. Έχουμε έναν γυράσκοντα πληθυσμό. Έχουμε όλα τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υψηλή, μεγάλη υπερχρέωση σε σύγκριση με άλλες χώρες και τότε μας επιτρέπεται περισσότερη ελαστικότητα χρηματοοικονομική όταν είμαστε πιο καινοτόμοι, πιο δημιουργικοί. Και ακριβώς αυτή ήταν η συζήτηση που είχα και με τον Κυριάκο. Τάσετε υπέρ της καινοτομίας των startups και εκεί μπορούμε να βρούμε πηγές για το κεφάλαιο αυτό, υπέρ της καινοτομίας, αλλά να μην είμαστε ευάλωτοι στις χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και εύκολο καθήκον που έχει να αντιμετωπίσουν και οι μελλοντικές κυβερνήσεις. Ωστόσο, η ευελιξία του συμφώνου σταθερότητας δεν είναι καθόλου περιορισμένη. Το πρόβλημα ήταν ότι στις καλές εποχές δεν υπήρξε τόσο καλή διαχείριση για να αντιμετωπιστούν οι δύσκολες εποχές. Αλλά δείξαμε και με το Ταμείο Ανάκαμψης ότι μπορούμε να βρούμε και τις σωστές λύσεις, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό θα το επαναλαμβάνουμε συνεχώς. Πάντως, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια, και είμαι πεπισμένη γι' αυτό, θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω στην δυναμικότητά μας σε καινοτομία. Γιατί μόνο εάν η Ευρώπη είναι καινοτόμος και βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της τεχνολογίας και της καινοτομίας, θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ευημερία μας. Βλέπω να έχω μία επικοδομητική συνεργασία με τον διάδοχο της κυρίας Μέρκελ. Πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι ο κύριος Σόλτς, η οποία προφανώς θα συμπεριλαμβάνει και την συζήτηση για το σύμφωνο σταθερότητας. Τονίζω ότι αυτή δεν είναι μια συζήτηση διμερής, είναι μια συζήτηση η οποία θα γίνει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία πρέπει να λάβει υπόψη και τις εμπειρίες της προηγούμενης δεκαετίας, αλλά και τις εμπειρίες που, όπως σωστά είπε η κυρία Καγκελάριος, τις εμπειρίες της πανδημίας, η οποία υποχρέωσε ουσιαστικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες να αυξήσουν το επίπεδο του χρέους. Γέννησε όμως η συγκυρία της πανδημίας και το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι το οποίο θεωρώ ότι αποτελεί μια σημαντικότατη ευρωπαϊκή παρακαταθήκη για το μέλλον. Κατά την άποψή μου, είναι δεδομένο ότι θα γίνουν παρεμβάσεις στους πολύ αυστηρούς
τυπικούς κανόνες του συμφώνου σταθερότητας στο μέλλον. Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι θα ξεχάσουμε τι σημαίνει δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για την πατρίδα μας, η οποία εξακολουθεί να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο χρέους και θα πρέπει μονίμως η αξιοπιστία μας να δοκιμάζεται στη βάση των αγορών. Η Ελλάδα θα έχει την δυνατότητα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τους ρυθμούς ανάπτυξης τους οποίους προβλέπουμε, να μπορεί από το 2023 να παράγει πρωτογενή πλεονάσμα. Κατά συνέπεια, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλειφθεί η συζήτηση αυτή για την αλλαγή του Συμφώνου Σταθερότητας ως μία άδεια εντός εισαγωγικών να επιστρέψουμε σε κακές συνήθειες του παρελθόντος. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, και έχει δίκιο σε αυτό η κυρία Καγκελάριος, είναι παραπάνω πόρους για επενδύσεις. Το πώς αυτοί οι πόροι θα μετράνε στους δημοσιονομικούς στόχους. Το αν θα χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό, από ευρωπαϊκούς πόρους ή από κάτι το οποίο μπορεί να έρθει μετά το Ταμείο Ανάκαμψης όταν αυτό λήξει, είναι ακόμα μια συζήτηση η οποία είναι ζωντανή. Στο χέρι μας όμως είναι να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους σημαντικούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Και πιστεύω ότι εφόσον το κάνουμε αυτό, ειδικά οι χώρες του Νότου που θα εισπράξουν και τους περισσότερους πόρους, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες στο μέλλον, κάτι το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την πανδημία, να αποκτήσει ενδεχομένως πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Συνεχίζουμε με τον κύριο Γκέρτ Χέλλερ από την Handelsblatt.